Πιο βαθιά βάζουν το χέρι στην τσέπη οι Έλληνες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους καταναλωτές πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι πληρώνουμε 10% ακριβότερα τα προϊόντα από άλλες χώρες. Πόσο θέλετε το μήνα για το σούπερ μάρκετ? 600. Για φαγητά και γενικά 600 ευρώ το μήνα. Σε μια γκάμα με 40 κατηγορίες επώνυμων τυποποιημένων προϊόντων, η χώρα μας είναι κατά 129 ακριβότερη στο ανθρακούχο νερό, κατά 100% στις χαρτοπετσέτες, 60% στη μαργαρίνη, στο γάλα μακράς διάρκειας καταγράφουμε κατά 56% ακριβότερα προϊόντα, στο βούτυρο 54%, στον αλεσμένο καφέ 50% και στο χαρτί υγείας είμαστε ακριβότεροι κατά 25%. Μέχρι και 100% αυξήσεις είχαν. Σε όλα τα προϊόντα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ανεβασμένες τιμές δεν οφείλονται σε εισαγόμενους παράγοντες, αλλά σε εγχώριους που εντοπίζονται από το χωράφι στο ράφι, αλλά και στην καταναλωτική συνήθεια των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι τίποτε εμφανές απομείωση. Μονάχα θεωρητικά και προφορικά ακούγονται αυτά όλα. Σε όλα έχουμε ανωδική πορεία φοβερή. Τελευταίο χρόνο είμαστε, από ό,τι βλέπω εγώ, τα στοιχεία της Eurostat, πρώτη ή δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την υψηλή τιμή, τώρα σύμφωνα με την έκθεση, το ελαιόλαδο φαίνεται να έχει φθηνότερη τιμή κατά 24% από τις άλλες χώρες. Στα σαμπουάν καταγράφουμε μείωση 13%, μείωση όμως και στο φρέσκο γάλα κατά 8%, αλλά και στις βρεφικές πάνες 4%. Η έκθεση αυτή είναι βασισμένη σε στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2011, 2009-2011. Και με βάση αυτά τα στοιχεία γίνεται μια προσαρμογή στο σήμερα. Ακόμη και ο φίλος του, ο κύριος Γιάννης Τουγκάλας, τους κατηγορεί για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Αλλά είναι τόσο στουρνάρια, δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, διαψεύδει πανηγυρικά το αφήγημα Μητσοτάκη.